Εδώ που συνεχίζονται οι διακομιδές διασωθέντων από τα χωριά της Καρδίτσας αλλά και των Τρικάλων, ακόμη και της Λάρισας, βλέπουμε μια ηλικιωμένη γυναίκα τώρα να κατεβαίνει από το Αγκούστα Μπέλ και να την βοηθούν πυροσβέστες και εθελοντές διασώστες από την ελληνική ομάδα διάσωσης και τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, οι πιλότοι ακόμη, το πλήρωμα. Κοίτα τη γιαγιά. Είναι διαρκείς οι προσπάθειες. Αγκούστα Μπέλ, Σούπερ Πούμα, ακόμη και ελικόπτερο Σινούκ ήρθε πριν από λίγο εδώ, Δημήτρη και Παναγιώτη, μεταφέρει για να μεταφέρει διασωθέντες. Κάποιοι από αυτούς σε πιο δύσκολη κατάσταση χρειάστηκε να μεταφερθούν με φορεία και να διακομιστούν στο νοσοκομείο γιατί είχαν άμεση ανάγκη ιατρικής φροντίδας. Κάποιοι άλλοι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Βλέπαμε έτσι να συνομιλούν με τους ανθρώπους που έσπευσαν στο πλευρό τους και να λένε ότι δεν χρειάζονται τίποτα. Τους προσφέρουν τρόφιμα, νερό, αλλά και μια αγκαλιά που ίσως για κάποιους είναι σημαντική για την ψυχολογία τους, γιατί έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές. Εδώ έχει στηθεί βέβαια και η ιατρική φροντίδα, ένα πρόχειρο ιατρικό επιτελείο. Το ιατρικό επιτελείο μάλλον έχει στήσει ένα πρόχειρο ιατρείο τοπικό για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες και τη φροντίδα που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι.